Πηγαίνω αμέσως στον προσκεκλημένο μου για σήμερα. Σας τον έχω προαναγγείλει. Έχω τη χαρά να έχω κοντά μου, εν πάση περιπτώσει μέσω τηλεφωνικής γραμμής, τον κύριο Άρη Ροζακίνο, πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου και εκπρόσωπος της λεγόμενης Επιτροπής Αλιβιζάτου για την Περιφέρεια Κρήτης. Το βλέμμα μας είναι στραμμένο στις εκλογές της Κυριακής. Κύριε Ροζάκη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Μπενεδίμου, ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Συγχωρέστε με γιατί η φωνή είναι λίγο αλλοιωμένη σε σχέση με τις άλλες ημέρες, αλλά τι να κάνουμε, προσπαθούμε. Κύριε Ροζάκη, θα ήθελα, η αλήθεια είναι ότι, ξέρετε, το σκεφτόμουν πολύ πριν μιλήσουμε. Θέλω λίγο πριν ξεκινήσουμε και μιλήσουμε για το πολύ μεγάλο θέμα των εκλογών της κεντροαριστεράς την Κυριακή, θέλω να ζητήσω, επιτρέψτε μου, την γνώμη σας σε σχέση με την δημόσια αυτή συζήτηση, την πολύ έντονη που κάνουμε όλοι από εχθές, νομίζω, για την 48ωρη άδεια που ζήτησε και έλαβε ο Δημήτρης Κουφοντίνας. Και σας ζητώ μια έτσι τοποθέτηση, γιατί ξέρετε, εσείς οι νομικοί είναι πολύ σημαντικό να σας ακούμε, να έχουμε ανοιχτά αυτιά αυτές τις ημέρες και εμείς οι δημοσιογράφοι. Καταρχήν, οφείλω να πω ότι δεν έχω γνώση ούτε της αιτήσεως προφανώς, του κ. Κουφοντίνα, βεβαίως, ούτε και του σκεπτικού της αποφάσεως που έλαβε το Συμβούλιο. Σωστά το διευκρινίζετε. Πολύ καλώς. Ναι. Οπότε θα μιλήσω, αν θέλετε, θα κάνω μια γενική τοποθέτηση. Mm-hmm. Οι εν λόγω άδειες προβλέπονται από τον σοφρονιστικό κώδικα, το άρθρο 55 συγκεκριμένα, mm-hmm, τον ισχύοντα, mm-hmm, και έχουν κάποιες τυπικές προϋποθέσεις και κάποιες ουσιαστικές. Mm-hmm. Όσον αφορά τις τυπικές προϋποθέσεις, νομίζω ότι πληρούνται στη συγκεκριμένη περίπτωση, διότι έχει εκτίσει, νομίζω, 15 έτη. 15 έτη. Mm-hmm. Αυτό για τους ισοβήτες προβλέπει μια ελάχιστη έκτιση ποινής 8 ετών. Mm-hmm. Οπότε αυτές οι προϋποθέσεις πληρούνται. Από εκεί πέρα υπάρχουν κυρίως δύο ουσιαστικές προϋποθέσεις που έχουν να κάνουν με τον έλεγχο του κατά πόσον ο κρατούμενος είναι ύποπτος φυγής, mm-hmm, ή ύποπτος τέλεσης νέων αδικημάτων. Mm-hmm. Όπως καταλαβαίνετε, εδώ πέρα ανοίγει μια μεγάλη συζήτηση. Αυτό έχει να κάνει με το αν δηλώνει αμετανόητος και τα λοιπά. Κανείς μπορεί να κάνει ερμηνείες και να θεωρεί ότι όταν κάποιος δηλώνει αμετανόητος και ότι σε κάθε περίπτωση θα του δοθεί ευκαιρία, θα πράξει, ας πούμε, ανάλογα εγκλήματα ή, εν πάση περιπτώσει, θα προσπαθήσει να αποδράσει. Αυτό είναι όμως μια ουσιαστική συζήτηση στην οποία δεν μπορώ να επισέλθω. Ναι. Ο καθένας μπορεί και ούτε να έχει την άποψή του και να κάνει σχετικές κρίσεις. Προφανώς. Έλεγα νωρίτερα με την έναρξη της εκπομπής, κύριε Ροζάκη, έτσι εξέφραζα την προσωπική μου άποψη, δηλαδή, επί της ουσίας. Έλεγα ότι είναι η αλήθεια ότι ο νόμος δεν κρίνει και δεν μπορεί να καταδικάσει κάποιον άνθρωπο για την ιδεολογία του, για τις αντιλήψεις του κτλ. Δεν το συζητάμε καθόλου. Τώρα, αναρωτιόμουν όμως αν το περιδικαίου αίσθημα έχει μία θέση σε όλη αυτή την ιστορία και του Δημήτρη Κουφοντίνα. Και το λέω αυτού σε εσάς συγκεκριμένα, γιατί είστε δικηγόρος, γιατί πολλές φορές φαντάζομαι κι εσείς, ενδεχομένως και μέσα από υποθέσεις που έχετε χειριστεί ο ίδιος ή πολύ μεγάλες υποθέσεις που έχουν χειριστεί συνάδελφοί σας, αλλά έτσι προστατούν στην επικαιρότητα, είναι πολύ ψηλά στην επικαιρότητα κάθε φορά τη δημοσιογραφική. Υπάρχει αυτό το περιδικαίου αίσθημα και οφείλει, πώς να το πω, οφείλει εισαγωγικά, επιτρέψτε μου το ρήμα, η δικαιοσύνη να το ακούει. Κοιτάξτε, είναι λίγο επικίνδυνη ατραπώς αυτή το κοινό περιδικαίου αίσθημα που λέμε, διότι υπάρχει ένα νομικό καθεστώς. Υπάρχουν κάποιες διατάξεις συγκεκριμένες τις οποίες οφείλουν να εφαρμόζουν τα δικαστήρια και τα συμβούλια αναλόγως στην περίπτωση. Είναι λίγο επικίνδυνο αυτό το κοινό περιδικαίου αίσθημα. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Δηλαδή στο συμπέρασμα αυτό θα έλεγα. Είναι λίγο επικίνδυνο αυτό. Προφανώς και υπάρχει κοινό περιδικαίου αίσθημα και πρέπει και να εισακούεται και τα λοιπά. Αλλά η δικαιοσύνη δεν μπορεί να κρίνει με βάση αυτό, προφανώς. Ναι, δεν το συζητάμε καθόλου. Δεν μπορεί η δικαιοσύνη να κρίνει με βάση αυτό. Δεν είναι κάτι που πρέπει να βάζει την έκθεση η δικαιοσύνη. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους οι εκάστοτε νομοθέτες. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Σας ευχαριστώ πολύ καταρχάς για αυτή την τοποθέτησή σας για αυτό το μεγάλο θέμα της κεντρικής επικαιρότητας. Το άλλο μεγάλο θέμα της κεντρικής επικαιρότητας που θέλω να συζητήσουμε είναι οι εκλογές της κεντροαριστεράς την Κυριακή. Επίσης, έλεγα νωρίτερα στους ακροατές ότι πρόκειται για μια πολύ σημαντική εξέλιξη έτσι, στον χώρο τον ευρύτερο των κατακαιρματισμένων που επιχειρεί να επανενωθεί και να βρει και τους όρους αυτής της ενότητας. Να πούμε 2-3 πράγματα καταρχάς πρακτικά για την Κυριακή, κύριε Ροζάκη, για τους ακροατές που μας ακούνε και σχεδιάζουν ή σκέφτονται τώρα να ψηφίσουν σε αυτές τις εκλογές. Πώς ακριβώς θα γίνει η διαδικασία? Καταρχήν υπάρχει ένα site, dpeklogies.gr,
στο οποίο μπορούν όσοι επιθυμούν και όσοι έχουν τη σχετική δυνατότητα να λάβουν ακριβείς και λεπτομερείς πληροφορίες. Mm-hmm. Μέσω του ιδίου site υπάρχει δυνατότητα προεγγραφής. Δηλαδή μπορεί να πιστοποιηθεί αυτός που θέλει να ψηφίσει και να προπληρώσει και το αντίτιμο που είναι 3 ευρώ, mm-hmm. Δίδοντας τα στοιχεία σε μια σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα και στη συνέχεια εκτυπώνοντας τα σχετικά παραστατικά και της εγγραφής του και της πληρωμής, να προσέλθει στο όποιο εκλογικό τμήμα, αποφεύγοντας την ταλαιπωρία που θα σας εξηγήσω ποια μπορεί να είναι, αν δεν το κάνει, να προσέλθει κατευθείαν ενώπιον της Εφορευτικής Επιτροπής, δίδοντας την ταυτότητά του, τα στοιχεία ταυτοπροσωπίας του, και εφόσον ανεβρεθεί στο σχετικό κατάλογο, να μπορέσει να προχωρήσει τη διαδικασία της ψηφοφορίας. Mm-hmm. Εάν δεν το κάνει αυτό, οφείλει να το κάνει στα εκλογικά κέντρα, όπου θα υπάρχουν αιτήσεις. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο όταν προσέλθει ο ψηφοφόρος. Mm-hmm. Θα υπάρχουν αιτήσεις όπου θα συμπληρώνει, θα δηλώνει εκεί εάν θέλει να είναι και μέλος mm-hmm. του μελλοντικού φορέα. Mm-hmm. ή όχι, να πληρώνει το αντίτιμο και στη συνέχεια με τα ίδια αποδεικτικά προσέρχεται πάλι ενώπιον της Επιτροπής, όπου ακολουθείται η ίδια διαδικασία που σας περιέγραψα. Mm-hmm. Αυτή η εισφορά λοιπόν είναι στα 3 ευρώ, προκειμένου να γλιτώσουν, φαντάζομαι εγώ, και το χρόνο αναμονής οι άνθρωποι που θα θέλουν να ψηφίσουν αυτό, την Κυριακή. Ναι. Γι' αυτό αναφέρατε το θέμα της προεγγραφής της ηλεκτρονικής, ότι δίνεται αυτή η δυνατότητα. Καταρχάς, να επαναλάβουμε λίγο τις ώρες που ανοίγουν και κλείνουν τα εκλογικά. 8 η ώρα το πρωί ανοίγουν οι κάλπες και κλείνουν 8 η ώρα το βράδυ. Εάν υπάρξει συνωστισμός κατά το τελευταίο διάστημα, υπάρχει δυνατότητα παράτασης με απόφαση της οικίας. Mm-hmm. Είμαστε έτοιμοι στην Κρήτη, ενώ όλα έχουν πάει καλά, έχουν κυλήσει ομαλά έως τώρα. Ναι, γενικές θα έλεγα ότι πάμε καλά. Εντάξει, προφανώς πάντα υπάρχουν προβλήματα και της τελευταίας στιγμής, με ανθρώπους έχουμε να κάνουμε. Mm-hmm. Επιλύονται στο μέτρο του δυνατού. Mm-hmm. Στο επίπεδο νομού Ηρακλείου, νομίζω ότι θα έχουμε 29 εκλογικά κέντρα, κύριε Ροζάκη, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, είναι τόσα, ναι, και εγώ με μια μικρή επιφύλαξη τόσα πρέπει να είναι. Και μου είπατε, απλά το επαναλαμβάνω και εγώ, ότι μπορεί ο κάθε πολίτης να ψηφίσει σε όποιο εκλογικό κέντρο. Δεν έχει οπουδήποτε, να κάνει έτσι, με τον τόπο διαμονής, έτσι, με το που μένει. Τώρα, με το βλέμμα στην επόμενη Κυριακή, θα μπορούν να προσέλθουν στις κάλπες τώρα πια, με το καλό λέω εγώ, την επόμενη Κυριακή, αν και εφόσον έχουμε μια τέτοια, μόνο οι άνθρωποι θα συμμετέχουν σε αυτή την πρώτη Κυριακή της ψηφοφορίας, σωστά. Σωστά. Mm-hmm. Θα πρέπει να έχουν ψηφίσει οπωσδήποτε την πρώτη Κυριακή, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να ψηφίσουν και τη δεύτερη. Mm-hmm. Θέλω πριν σας αποδεσμεύσω, να σας ζητήσω για ακόμα μια φορά να μου ξεκαθαρίσετε λίγο αυτό το θέμα με το ότι θα υπάρχουν δύο αιτήσεις. Δηλαδή, θα υπάρχει, μάλλον όχι δύο αιτήσεις, θα υπάρχει, μου είπατε, μία αίτηση για όσους ανθρώπους θέλουν να δηλώσουν παρόν για την επόμενη μέρα. Ακριβώς. Mm-hmm. Την ίδια αίτηση απάνω θα υπάρχει σχετικό πεδίο όπου θα δηλώνουν την επιθυμία τους αν θέλουν να μετέχουν στην δημιουργία του νέου φορέα ή όχι. Mm-hmm, mm-hmm. Αυτό έχει να κάνει, είναι μια διαδικασία που επέβαλε, μάλλον μας υπέδειξε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων, Προσωπικών Δεδομένων, mm-hmm. Διότι ο ένας κατάλογος που θα αφορά αυτούς που απλώς ψήφισαν και δεν δηλώνουν επιθυμία να συμμετέχουν στην ίδρυση του φορέα, θα πρέπει εντός 2 μηνών μετά τις εκλογές, τις αρχιερεσίες, να καταστραφεί. Mm-hmm, μάλιστα. Ο άλλος θα είναι στη διάθεση της. Αυτό. Να ξεκαθαρίσουμε στους ανθρώπους που μας ακούν ότι δεν είναι απαραίτητο, έτσι, όχι, να υποβάλουν αυτή την αίτηση. Όχι. Πριν κλείσω ακόμη κάτι, επιτρέψτε μου. Θέλω να πάλι λίγο πιο προσωπική θα κάνω την ερώτηση, αν μου το επιτρέπετε. Mm-hmm. Θέλω να σας ρωτήσω εάν προσυπογράφετε τα όσα είπε ο κ. Νίκος Αλιβιζάτος σε σχέση με το, πώς να το πω, με την επιτυχία που θα έχει αυτό το εγχείρημα, ανάλογα βέβαια και με τον κόσμο που θα έρθει να ψηφίσει. Δηλαδή, αν προσυπογράφεται την δήλωσή του ότι ουσιαστικά αυτό το όλο εγχείρημα των εκλογών θα στεφτεί με μεγάλη επιτυχία αν οι συμμετέχοντες έτσι φτάσουν, πλησιάσουν ή ενδεχομένως και μακάρι, λέω εγώ, να ξεπεράσουν τις 200.000. Έχετε κάπου, εσείς σε προσωπικό επίπεδο, θεωρείτε ότι κάπου πρέπει να τοποθετηθεί αυτός ο πήχης? Ναι, θα συμφωνούσα καταρχήν με τον πρόεδρο. Νομίζω ότι αν πλησιάσει ή ακόμα περισσότερο αν ξεπεράσει τις 200.000 θα είναι εξαιρετική επιτυχία. Εγώ θα έλεγα ότι και με 150.000 θα το θεωρούσα επιτυχία. Mm-hmm. Εγώ θα ευχηθώ πραγματικά, γιατί είναι σημαντική, είπαμε, εξέλιξη για τα πολιτικά πράγματα της χώρας και για τον χώρο αυτό της δημοκρατικής λεγόμενης παράταξης, πραγματικά να ψηφίσουν όσο περισσότεροι άνθρωποι γίνεται. Ακόμα και άνθρωποι που ενδεχομένως δεν στηρίζουν αυτό το χώρο, αλλά θέλουν έτσι να εκφραστούν μέσω από αυτή τη διαδικασία. Κύριε Ροζάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να και είσαστε καλά. Φιλοξενία. Καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα.